Εμείς εδώ στον Α θέλουμε να είναι ευτυχισμένος ο κόσμος και να βρει τον έρωτά του. Γι' αυτό έχουμε και τον αγρότη μόνο ψάχνει σήμερα. Και μια νύφη για το γιο μου τον αγρότη. Μια νύφη για το γιο μου, 10 και 4 σήμερα το βράδυ. Αλλά θέλουμε να μοιραστούμε και κάτι άλλο μαζί σας, γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί ένα παιδί δικό μας, πολύ αγαπημένο, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Θα σου δείξω. 35 αδερφέ, το 75. Να σε καλά. Θα το ανάψουμε. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, παιδιά, αφήστε, μην το σβήσω, δεν πειράζει. Όχι, όχι, όχι. Μια εκκλησία κεριά πρέπει να έχω. Εύχομαι να περνάτε καλά μαζί μας, να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα κοντά μας και να μας στέλνετε πάντα μηνύματα και να παίρνετε τηλέφωνα να μας διορθώνετε, να μας κάνετε καλύτερους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι θέλεις. Και μωράκια πολλά να κάνετε. Αγία με χαλαρά, παιδιά, αλλά έχουμε κανένα βίντεο. Όχι. Κανένα βίντεο, όχι. Έχουμε σένα τώρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, είναι πολύ σημαντική ημέρα. Να σας πω κάτι μια και το έφερε τώρα, γιατί αυτό που κάνετε δεν το ήξερα, σας το λέω ειλικρινά. Κανείς δεν του είπε χρονιά πολλά. Το πρωί το βλέπαμε και λέω, έλα, γεια. Το ξεχάσανε μια χαρά, εντάξει. Μην πεις τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ σημαντική ημέρα 31 του Μάρτη. Σαν σήμερα πριν από χρόνια, θα σου πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα και γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλη σημασία η συγκεκριμένη ημέρα. Πριν από χρόνια, όταν είχα πάει στην Βαγδάτη, την ημέρα των γενεθλίων μου, θα έχανα τη ζωή μου. Με είχαν πιάσει εχμάλωτο και μας είχαν καταδικάσει σχεδόν σε θάνατο. Γλιτώσαμε από μία γιατρό που παρενέβη και είπε: αφήστε τα παιδιά, τα γνωρίζω, είναι Έλληνες. Δεν είναι κατάσκοποι. Ήταν 31 Μάρτη. Ήμασταν μέσα σε ένα τζιπ, μας σημάδευαν Καλάσνικοφ, Φενταγίν. 31 Μάρτη βράδυ κατάφερα να με αφήσουν ελεύθερο μαζί με τον συνάδελφο τον Γιάννη Μπουσβουρέλη τότε και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη που είναι στην ΕΡΤ. Μας αφήσαν ελεύθερους και αφού ήμασταν εξουθενωμένοι, φοβερά ταλαιπωρημένοι και φοβερά φοβισμένοι, ο Γιάννης άναψε ένα αναπτήρα. Μου τραγούδισαν το Happy Birthday και σβήσαμε τότε τον αναπτήρα. Τι όμορφη στιγμή! Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτή η μέρα ήταν πολύ σημαντική για μένα. Μπράβο! Εμείς δεν σε χαιρόμαστε. Ευτυχώς άφησε ένα ελεύθερο για να σε δεσμεύσουμε εμείς εδώ. Πάμε να φάμε. Είναι νηστίσιμη η τούρτα, παιδιά. Φτιάξαμε επίτηδες για σήμερα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Πρόσεχε, Φαγανάκι. Σιγά, θα το αφήσω. Κάστρο. Όχι, δεν θα ρίξουμε διαφημίσεις. Για να δείτε. Δείξε μας, αφού έφαγε, μπες γεύση αστέρων. Γεύση αστέρων. Λοιπόν, για ρίχτω, είναι φοβερό αυτό. Υπέροχο βιβλίο, το Γεύση Αστέρων. Από το Σπύρο, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Μεγάλο μας σεφ, Θοδωρή Αγγελασόπουλο. Έχει φιλανθρωπικό σκοπό, για φιλανθρωπικό σκοπό εκδόθηκε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Σε συνεργασία με την WebF και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για το πρόγραμμα το μέλλον των δασών. Και βλέπουμε το Λάμπρο, το Κωνσταντάρα, το δικό μας, μαζί με τον πατέρα του. Φωτογραφεί και με τον πατέρα του. Έχουν φωτογραφεί περισσότεροι από 70 καλλιτέχνες από τα πιο λαμπερά πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου, όπως ο κύριος Πέτρος Φιλιππίδης, η κυρία Κάτια Δαντουλάκη, η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου σε μια φωτογράφηση που εγώ πραγματικά τη λάτρεψα το κόνισα από αυτό. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους επώνυμους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και by the way, κούκλος βγήκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι. Όπως είπα και πριν, όλα τα έσοδα από αυτό το βιβλίο θα διατεθούν προκειμένου να αγοραστούν υδροφόρες, πυροσβεστικά οχήματα και να γίνει αναδάσωση σε όλες τις περιοχές που από το 2007 όλοι θυμόμαστε τις τεράστιες πυρκαγιές, τα πόσα θύματα θρυνήσαμε κτλ. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτή την προσπάθεια. Πολύ τρέξιμο Θοδωρής για να κλείσει όλο αυτόν τον κόσμο. Ναι. Βέβαια. Και να το συντονίσει, να το οργανώσει και να κάνει και την πολύ ωραία εκδοση. Τρομερό. Ωραία, και τώρα είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε.